Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 7 Δεκάτου του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα ξεκινήσουμε από αυτήν εδώ πέρα τη φωτογραφία που δείχνει τον κύριο Τσουζού τη 3R Capital να συλλαμβάνεται στην Σιγκαπούρη. Αν δεν πα και πάρει και αυτό ο άνθρωπο στον δρόμο τη δικαιοσύνη και μάθουμε και πλήρω τι συνέβη με τη 3R Capital, διότι έχουμε και πολλά ερωτηματικά από αυτή την υπόθεση. Και εμεί θα προχωρήσουμε στον κύριο CZ τη Binance, ο οποίο μέσα από το X ανακοίνωσε ότι η Binance έχει το δικό της κοινωνικό δίκτυο ονόματι Binance Feed. Και το πρώτο μήνυμα του Binance Feed έρχεται από τον κύριο CZ, ο οποίος μας καλωσορίζει στη νέα πλατφόρμα της Binance, η οποία είναι και ο ανταγωνιστής του Twitter. Για να δούμε πώς θα πάει η Binance με αυτό το νέο προϊόν που δημιουργεί. Και εμείς θα περάσουμε και στο Base. Συγκεκριμένα το Base, το Layer 2 της Coinbase που βρίσκεται πάνω στο Ethereum, έχει ένα πρωτόκολλο που ονομάζεται το Kenization, με το οποίο πρωτόκολλο μπορείς να κάνεις το Kenization οτιδήποτε από ό,τι φαίνεται, καθώς ένα ETF της Black το οποίο παρακολουθεί ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων γραμματείων του Αμερικανικού Δημοσίου, πλέον έγινε token μέσα στο Base. Έτσι, αντί να πα στο χρηματιστήριο και να αγοράσει αυτό το ETF, μπορεί να πα απλά στο blockchain του Base και να το αγοράσει ω token μέσα από αυτό εδώ πέρα το έξυπνο συμβόλαιο. Και σιγά-σιγά όλα έτσι θα γίνουν. Μετοχέ, ομόλογα, γραμμάτια, όλα θα γίνουν token μέσα στο blockchain και θα μπορούμε να τα αγοράζουμε από κάποια αλυσίδα. Και επειδή είναι token, θα μπορούμε να τα βρίσκουμε και σε πολλέ αλυσίδε θεωρητικά. Έτσι τουλάχιστον το έχω οραματιστεί εγώ παρόλα το όραμά μου φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά. Και εμεί θα συνεχίσουμε στι υπόλοιπε αλυσίδε μα και θα πάμε στο Solana, το οποίο έχει μια νέα ενημέρωση ονόματι Version 1.16, η οποία φέρνει τι εμπιστευτικέ μεταφορέ. Όπω έχετε ήδη καταλάβει, πρόκειται για συναλλαγέ μέσα στο Solana, οι οποίε έχουν ενισχυμένο το απόρριτο. Οπότε σιγά σιγά το Solana έχει και αυτό συναλλαγέ οι οποίε δεν μπορεί κάποιο να καταλάβει από ποια διεύθυνση έχουν σταλεί και σε ποια διεύθυνση πηγαίνουν. Και καλώ κακό όλε αλυσίδε θα πρέπει να έχουν κάποιο απόρριτο. Το στι συναλλαγέ, αν ο χρήστη το επιλέξει ή όχι. Εμεί θα περάσουμε στο Polkadot που γιορτάζει ένα πολύ μεγάλο ορόσημο, καθώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε περισσότερο από 7 εκατομμύρια DOT έχουν γίνει staking μέσα στο Polkadot. Που όπω μα λέει το Polkadot είναι 724% αύξηση από την αρχή του έτου. Και επίση λέει ότι έχει και 15.000 pool member. Εξαιρετικά νέα για το Polkadot, κρατάει σταθερά στου δύσκολου καιρού που περνάμε. Και εμεί θα πάμε στο RUN, το Thor Chain, το οποίο δεν περνάει και πάρα πολύ καλά. Καθώ η τιμή του έχει πέσει πάνω από 10% αυτή που μιλάμε. Και ο κύριο λόγο για αυτή την πτώση είναι ότι το Thor Swap έχει μέσα στη στιγμή παγώσει τη λειτουργία του. Και ο κύριο λόγο γι' αυτό είναι ο hacker τη FTX, ο οποίο όπω έχουμε δει από τα κρυπτο νέα έχει ξεκινήσει να μεταφέρνει τα χρήματά του δεξιά και αριστερά από τότε που ξεκίνησε η δίκη του κυρίου Σαμ. Περίεργη σύμπτωση θα πω εγώ. Και από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι του Ρουν πιστεύουν ότι θέλει να χρησιμοποιήσει το Thor Chain ώστε να περάσει μέσα από αυτά τα χρήματά του και τα κλοπημένα του ουσιαστικά, ώστε να τα μεταφέρει σε διάφορε αλυσίδε ή να τα αποκρύψει. Γι' Το λόγο που έχουν σταματήσει τη λειτουργία του ώστε να αποτρέψουν την εγκληματία από το να το χρησιμοποιήσει ώστε να μην κατηγορηθεί το Thor Chain και το rune ότι βοηθάνε εγκληματίε. Και καλά έκαναν κάτι ταπεινή μου άποψη. Και εμεί θα πάμε και στην Yuga Labs την εταιρεία που φτιάχνει του βαριεστημένου πυθίκου, η οποία έχει επιβεβαιώσει απολύσει μέσα από την εταιρεία τη. Δεν ξέρουμε το νούμερο μέχρι στιγμή. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θέλουν να κάνουν μια αναδιοργάνωση και γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκαν να απολύσουν μερικού από του υπαλλήλου του. Εμεί θα πάμε και στην CryptoAd, η οποία είναι χαρούμενοι σήμερα με το bitcoin να είναι πάρα πολύ κοντά να πιάσει τις 28.000 δολάρια και εμείς αναρωτιόμαστε αν θα καταφέρει να σπάσει και την αντίσταση στις 29.000 δολάρια. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 7 Δεκάτου του 2023. Να σας ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγους και σε καμία επίπτωση από την Επενδυτική συμβουλή, μόνο παιδική γνώμη. Παρακαλώ εγγραφή στο κανάλι αυτά, αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.